Κύριε Καρθανασόπουλε, για παράδειγμα, σε αυτό το κοιτάζω τώρα στο site του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Β' Πειραιά, για παράδειγμα, που είναι πράγματι πολλές λαϊκές νικήσεις. Το έχει πει και πολλές φορές το ΚΚΕ και έχει επισκεφθεί αυτές τις περιοχές και εσείς Πολάκης. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 37,24%. Και το ΚΚΕ, βέβαια, πολύ ψηλότερα από το πανελλαδικό του εκεί. Κοιτάξτε, το εκλογικό αποτέλεσμα, κύριε Παπαχλημίτζου, δεν μπορεί να συγκαλύψει το γεγονός ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Και θα είναι δύσκολη γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα κλιμακώσει την αντιλαϊκή πολιτική. Από αυτήν την άποψη δεν μπορεί να υπάρχει καμία αυταπάτη, ούτε αναμονή, εμείς λέμε. Αλλά πρέπει άμεσα να οργανωθεί η λαϊκή ανταπάντηση. Και αυτό μπορεί να το κάνει το ΚΚΕ. Γιατί ακριβώς μέσα από τους δρόμους αυτούς τους αγώνες και η ενίσχυση του ποσοστού του ΚΚΕ μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες δημιουργίας νέων εστιών αντίστασης και δυναμικής ακόμη μεγαλύτερης. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, εμείς λέμε καθαρά ότι υπάρχει, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας αρνητικός συσχετισμός δύναμης πολιτικών, ενισχύεται το ρεύμα της αμφισβήτησης, της κυρίαρχης πολιτικής. Αυτή η ενίσχυση του ρεύματος της αμφισβήτησης ούτε είναι ευκαιριακή, ούτε περιορίζεται απλά και μόνο στο ποσοστό το εκλογικό του ΚΚΕ, αλλά έχει μια ευρύτερη δυνατότητα. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς έχουμε συναντηθεί με πολύ περισσότερο κόσμο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει δυνατότητα με αυτόν τον κόσμο να διευρύνουμε ακόμη περισσότερο τους δεσμούς και ταυτόχρονα να μπαίνουν και νέες δυνάμεις στον αγώνα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί προσέξτε, εδώ η σοσιαλδημοκρατία και η κουβέντα που γίνεται ανάμεσα στους δύο κύριους εκπρόσωπους της σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, είναι αδιέξοδη. Και δεν πρέπει να εκλογήσει λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα αυτά τα οποία αγωνίζονται. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς το κοινό τους πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η στρατηγική τους συμφωνία σε βασικά ζητήματα που αφορούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΝΑΤΟ, διαμορφώνει τη λογική των συγκοινωνούντων δοχείων. Και από αυτή την άποψη, εμάς δεν μας κάνει εντύπωση. Είναι το γεγονός ότι και το 19 και το 23 η Νέα Δημοκρατία εμφανίστηκε στο μικρότερο κακό. Γι' αυτό επιλέχθηκε. Και επιλέχθηκε ακριβώς λόγω του ότι υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα και δεύτερον ότι αυτή η λογική της σοσιαλδημοκρατίας και στη χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι είναι μονόδρομος η άσκηση αυτής της πολιτικής που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία γεννάει αδιέξοδα, γεννάει προβλήματα. Πάντως να σας πω κάτι, εσείς λέτε ότι γεννάει αδιέξοδα. Παράδειγμα, βλέπω εδώ πέρα στον Εύρο, η Νέα Δημοκρατία πήρε 45%. Μπορεί κάποιος κόσμος λοιπόν στον Εύρο να ακούει το ΚΚΕ να λέει ότι γεννάει αδιέξοδα και να λέει όμως εγώ βλέπω το η αξιοποίηση του λιμανιού π.χ. και αυτό, το ΝΑΤΟ, τη Δύση κλπ. Εμένα μου φέρνει κάποια κέρδη, ωφέλη για μένα, το μαγαζί μου, την οικογένειά μου, αυτά κλπ. Και να το βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Εντάξει, τώρα το να βάλουμε τη λογική. Έδωσε ένα παράδειγμα. Είπα πριν να βάλουμε τον Εύρο. Τη λογική της Τρούμπας. Και το, με συγχωρείτε που το λέτε, δεν θέλω να προσβάλλω. Δεν θέλω να προσβάλλω ούτε αυτούς που μένουν στον Εύρο ούτε τίποτα άλλο. Το λέω αυτό ακριβώς ότι δεν μπορεί στη λογική των 30 Αργυρίων να παζαρεύει την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας και να μετατρέπεσαι σε προγεφύρωμα. Γιατί προσέξτε, μπορεί να είσαι προγεφύρωμα, αλλά ταυτόχρονα είσαι και στόχος αντιπίνων. Σε μια γενίκευση του πολέμου. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, κύριε Παπαχλημίτζο. Άρα λοιπόν δεν έχουν όλα μια οικονομική αντανάκλαση. Μπορεί και να φορακίζεις όμως ενώπιση του τουρκικού κοκκινίου. Καλά, εντάξει, κοιτάξτε. Και στην Κύπρο υπήρχε μια τεράστια Βρετανική βάση, αλλά δεν θωράκισε καθόλου την Κύπρο από την εισβολή και την κατοχή της Τουρκίας. Άρα λοιπόν. Άλλες εποχές. Δεν είναι καθόλου άλλες εποχές. Πολύ περισσότερο που σήμερα είναι ρευστότητα το οποίο γενικεύονται οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί. Η συγκρούση είναι εδώ. Μπορεί να γενικευτούν, ανοίγουν νέες εστίες σύγκρουσης και μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε συνθήκες που θα προσπαθήσουν να λύσουν και να διευθετήσουν τα ζητήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, που σημαίνει περιορισμός κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, να πάμε σε μια τέτοια λογική, κύριε Μαρκόπουλε. Και από αυτήν την άποψη, λοιπόν, δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα θέματα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να επαγρυπνεί ο λαός και ο κόσμος, να καλλιεργηθεί το κλίμα της αντίστασης, της ανυπακοής και βεβαίως. Να τελειώσω, κύριε Παπαχλημίτζο, μου επιτρέπετε, με το μόρφωμα των Σπαρτιατών. Τι αναδεικνύει? Αναδεικνύει ότι το φασιστικό, ναζιστικό μόρφωμα έχει οργάνωσης, έχει σταθερότητα, έχει δυναμική. Αυτό το καλλιεργεί και το στηρίζει το ίδιο το σύστημα, γιατί αποτελεί παιδί του συστήματος και φάνηκε ότι είναι αδιέξοδες οποιασδήποτε προσπάθειες
να περιοριστεί η ύπαρξή του και η δράση του με νομοθετικές πρωτοβουλίες, δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να. Οι ευθύνες που έχει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ολοκληρώθηκε η δίκη της Χρυσής Αύγης, είναι πολύ μεγάλες. Εμείς λέμε ότι αυτό το μόρφωμα, το φασιστικό-ναζιστικό, αντιμετωπίζεται μόνο μέσα από τη λαϊκή πάλη.